Πρόεδρε, τώρα που θίχθηκε το θέμα του κληρονομικού πλούτου και του παγκόσμιου ισολογισμού, όπως αυτός έχει βγει στο φως, να πιάσουμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πολύ φλέγον και οι πάρα πολλούς πολίτες, συζητιέται συνέχεια σε όλα τα, αν θέλουμε, πάνελ και σε όλα αυτά τα οποία προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ψεύτικες αναγγελίες. Έχουμε δει πολιτικούς με ψέματα και με ψεύδι γύρω από το φορολογικό να γίνονται κυβερνήσεις και να γίνονται και να κυβερνούν για χρόνια. Και θα ήθελα λίγο τις τοποθετήσεις πάνω στην φορολογία, στην Ελλήνων Συνέλευση, στις προγραμματικές δηλώσεις, αλλά και ποια θα είναι η μορφή της φορολογίας την επόμενη μέρα. Φυσικά, για να δούμε τη φορολογία της επόμενης μέρας, θα πρέπει να κάνουμε, όπως έχω πει και όπως έχει τεθεί το θέμα στην Ελλήνων Συνέλευση και έχει το καθήκον, όπως το έχουμε πει από την αρχή και τη δέσμευσή μας, ότι θα βάλουμε ένα χ στο δημόσιο χρέος και ένα χ στο ιδιωτικό χρέος. Που σημαίνει ιδιωτικό και δημόσιο χρέος έρχονται στο μηδέν. Άρα λοιπόν πρέπει από την άλλη μέρα να καθίσουμε και να δούμε τους φόρους που θα έρθουν σε ανταπόδοση για τον πολίτη. Σήμερα πώς μπορούμε να συζητήσουμε για φόρους σε μια μεγάλη πολιτική σκηνή η οποία είναι με νεκρούς νόμους, με μαύρους νόμους καθαρά των ιερατείων, με μια φορολογική πολιτική άλογη όπου είναι 120% παραπάνω από το κόστος, όχι από το κόστος, από αυτά που βγάζεις, γιατί δεν είναι το κόστος από αυτά που βγάζεις, αυτά που βγάζεις πρέπει να πληρώσεις για να σου μείνουν τα δικά σου. Άρα συζητάμε για μια αφανιστική πολιτική του Έλληνα πολίτη και της ίδιας της οικονομίας. Εγώ θα σας θέσω ένα ερώτημα. Υπάρχουν χιλιάδες άδικοι φόροι αυτή τη στιγμή όπου ο Έλληνας καλείται να πληρώσει ενώ έχει κυρώσει. Στην Ελλήνων πολιτεία αυτά τελειώσανε. Ο φόρος είναι ανταποδοτικός. Άρα το κράτος είναι ο ίδιος ο πολίτης. Σήμερα δεν υπάρχει κράτος να είναι ο ίδιος ο πολίτης. Σήμερα είναι μια ιδιωτική εταιρεία που σου κάνει αφέμαξη συνεχώς έως αφανισμού για να περάσει τα δόλια σχέδιά της. Τα παρακρατικά και τα παγκόσμια παρακρατικά. Με αποτέλεσμα λοιπόν να συμβαίνει. Ναι. Πρόεδρε, μία ερώτηση πριν γίνει ανάλυση της ανταποδοτικότητας των φόρων. Υπόθηκε πριν ότι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μπαίνει ένα χ στα χρέη. Ναι, ναι. Αυτό είναι μία οριζόντια διαγραφή χρεών και εννοώ ότι διαγράφονται τα χρέη από τον άνεργο, τον μικρό, μεσαίο επιχειρηματία μέχρι και τον εφοπλιστή. Ή είναι κάτι το οποίο εξετάζεται με μία επιτροπή. Σωστά. Η αλήθεια είναι πια. Καταρχάς μιλάμε για δημόσιο χρέος, θα πάει στο χ με τη μία. Δηλαδή, ό,τι χρωστάμε πρέπει να το πληρώσουμε εφόσον αποδειχθεί, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, αν δεν τις χρωστάμε, δεν πληρώνουμε. Αλλά ό,τι δημόσιο χρέος υπάρχει και χρωστάει η χώρα, πάει στο μηδέν αύριο το πρωί. Που σημαίνει δεν χρωστάει κανένα εξωτερικό χρέος η Ελλάδα. Κανένα, ούτε μία δεκάρα. Που σημαίνει ό,τι συνθήκες υπάρχουν, είτε μνημονιακές, είτε του ΔΝΤΑΦ, είτε παγκόσμιες, είτε σε δανειστές, τελειώνουν όλα. Μόλις πληρωθούν όλα, δεν χρωστάμε, είμαστε για την παγκόσμια σκηνή 3α. Αμέσως εξετάζουμε αν χρωστάμε και που χρωστάμε και τι έχει γίνει. Οπότε οι επιτροπές πιάνουν μια σοβαρή διεργασία να δούνε πώς έφτασε σε αυτή τη διαδικασία να έχουμε τόσο υψηλό δημόσιο χρέος, τα χαλκευμένα στοιχεία, τα πάντα. Αυτό είναι μια δουλειά καθαρά της δικαιοσύνης και επιτροπών της δικαιοσύνης, που σαφώς είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να μην το κάνουν μόνο Έλληνες δικαστές. Δηλαδή, ναι, μεν θα τεθούν Έλληνες δικαστές, αλλά παρατηρητές και τοποτηρητές θα καλέσουμε και από το δικαστήριο της Χάγης με μια μεγάλη διαβάθμιση. Σαφώς είναι και εκείνοι διεφερμένοι, αλλά μέσα στη νομική διαδικασία, για να μην πέσει όλο του το στάτους, αν το θέλετε, αλλά και η νομιμότητα, η νομιμοφανή διαδικασία θα την εκτελέσουν πάρα πολύ σωστά. Άρα θα έχουμε και ξένους δικαστές τοποποιητές για το τι έχει γίνει στη χώρα μας. Εφόσον όμως ξοφλήσουμε, άρα δεν θα μπορεί κάποιος να μας πει τι χρωστάμε. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι το ιδιωτικό χρέος. Στο ιδιωτικό χρέος λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος καταστράφηκε η δουλειά του, οι επιταγές του δεν πληρωθήκανε και του πήρανε το σπίτι το οποίο είναι 150 μέτρα και έχει ο άνθρωπος 3 παιδιά. Σαφώς το σπίτι του ξεχρεώνεται αμέσως και δεν του ζητάμε δεν του ζητάμε πίσω χρήματα. Του το ξεχρεώνει αμέσως η πολιτεία. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι η πολιτεία. Δηλαδή αυτός ο Έλληνας είναι η πολιτεία. Αν δεν σεβαστείς τον πολίτη που είναι η πολιτεία, τι να σεβαστείς. Πάμε τώρα. Έχουμε έναν εφοπλιστή ο οποίος κοστάει 30 εκατομμύρια, έχω να πω και ονόματα δηλαδή.
και έναν εφοπλιστή που είχε και τράπεζα, αλλά τελικά του τη χάρισε η Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί τα ίδια παιδιά είναι. Είχε επισφάλειες 2 δις, προστάζει η Τράπεζα της Ελλάδος, που η Τράπεζα της Ελλάδος διαχειρίζεται ελληνικά χρήματα. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε χοντρές κυρώσεις, όχι βεβαίως δεν θα πληρωθεί τίποτα ο άνθρωπος αυτός, αλλά ενδεχομένως να πάει και φυλακή με αυτά που θα συμβούν. Ενδεχομένως. Είναι σίγουρο δηλαδή, αλλά βάζω το ενδεχομένως να το αφήσω κάπου να πιστεύει. Πάμε τώρα καπαλού. Υπάρχει περίπτωση όπου κάποιος έχει πάρει και έχει φτιάξει, έχει πάρει 2 εκατομμύρια δάνειο και έχει φτιάξει μία βίλα 2 εκατομμύρια. Τώρα, κοίταξε, έχει φτιάξει μία βίλα 2 εκατομμύρια, αλλά δεν έχει πληρώσει φράγκο και θες να σου ξεχρεώσουμε τα 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι άδικο. Άρα δεν μπορεί να συμβεί. Εκεί λοιπόν μια επιτροπή ελληνική θα δει τις ανάγκες του. Άρα, αδερφέ μου, είσαι εσύ η γυναίκα σου και πόσα παιδιά έχεις δει. Οκ, μπορούμε να σου δώσουμε ένα διαμέρισμα. Να μείνεις 100-150 μέτρα, αλλά να σου ξεχρεώσουμε τη βίλα εμείς. Και εμείς να είμαστε τα κοροϊδά. Και ο Έλληνας πολίτης ο άλλος να έχει πάρει μόνο τα 150 του που έχασε, υπάρχει μια αντιστοιχία άδικου που δεν θα επιτραπεί. Άρα θα υπάρχει μια κλίμακα αξιώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις βέβαια επιχειρηματιών που πήραν ένα μεγάλο δάνειο για την επιχείρησή τους, το βάλανε στην επιχείρησή τους, αλλά με την πορεία της κρίσης ήταν ανήμποροι να πληρώσουν, χάσανε την επιχείρηση και μπορεί να είναι και 2, 3 ή 5 εκατομμυρίων. Αυτό, σε αυτές αυτό τις είναι, περιπτώσεις. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Στην περίπτωση λοιπόν, ανάλογα τι επιχείρηση είναι, τι μεταποιεί ή τι κάνει, μπορούμε να του δώσουμε το ίδιο δάνειο άτοκο και να ξεκινήσει την επιχείρησή του, οπότε να ενεργοποιηθεί η οικονομία και η, αν το θέλετε, η σταθεροποίηση στη χώρα μας. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε την αυτονομία στη χώρα μας. Τέτοιες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν ακόμα και με δάνεια κίνησης. Γιατί εντάξει, χρωστάει. Την άλλη μέρα όμως είναι άφραγος. Πώς θα ξεκινήσει το εργοστάσιο, να φτιάξει τα μηχανήματά του, να πάρει πρώτα σύνδεση, να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν θα υπάρχουν ομολογιακά δάνεια. Το ομολογιακό δάνειο το αντιλαμβάνεστε τι είναι? Ομολογιακό δάνειο είναι ένα δάνειο το οποίο μπαίνει παίρνοντας κάποιο ομόλογο του κράτους, ώστε να μπορεί και το κράτος να μην ενδιαφέρεται για τους στόχους, αλλά για την κερδοφορία της επιχείρησης, ναι, και την ανάπτυξή της. Δεν παίρνει ομόλογο, αλλά το δάνειο λέγεται ομολογιακό, γιατί είναι ομολογία. Δηλαδή, ομολογώ ότι πραγματικά πρέπει να υπάρχει αυτή η επιχείρηση. Δεν σου δίνω, δηλαδή, αν αύριο το πρωί ένα εργοστάσιο 10 εκατομμυρίων είναι κλειστό και πρέπει να λειτουργήσει και βεβαίως έχει βιοποριστική ανάπτυξη και το χρειάζεσαι, τι κάνεις? Του δίνεις 5 εκατομμύρια, δεν του τα δίνεις στο χέρι να τα φάει ή να τα παίξει ή να πάει διακοπές. Του αγοράζεις τα μηχανήματα, του δίνεις το κεφάλαιο κίνηση, του αγοράζεις πρώτες σύλλες. Το κάνει η κρατική μου τράπεζα, το κάνει το κράτος δηλαδή. Είναι άτοκο το δάνειο, δεν υπάρχει τόκος, αλλά γίνεται. Αμέσως η επισφάλεια είναι όλο το έργο και το εργοστάσιο και όλη η κίνηση και αμέσως υπογράφεται ένα συμβόλαιο ομολογιακό που σημαίνει είναι δεσμευμένο το εργοστάσιο, του δίνεις και τα χρήματα να κινηθεί, αρχίζει και οργανώνεται όλη τη διακίνηση και η δουλειά του στο έπακρον και δεν αφήνεις κανένα κενό, γιατί αν αφήσεις ένα κενό θα ξαναπέσει έξω, άρα οικονομικά το καλύπτεις 100%, δεν παίρνεις τόκο, αλλά υπάρχει κερδοφορία ανάμεσα κράτους και επιχειρηματία, που σημαίνει υπάρχει μια επιχειρηματικότητα ανάμεσα κράτους και επιχειρηματία έως να ξεχρεώσει την επιχείρηση, όχι SAE, που σημαίνει ανάλογα με το project και τη μελέτη, αυτό το εργοστάσιο μπορεί να ξεχρεώσει τα 5 εκατομμύρια σε 5 έτη ή σε 10 έτη. Ωραία. Το ομολογιακό δάνειο είναι για 10 χρόνια. Άρα, παίρνει ακριβώς τα χρήματα που έχει δώσει η κρατική τράπεζα ή το κράτος το ίδιο, το κράτος. Δηλαδή ουσιαστικά επιχορηγείς τις επιχειρήσεις. Και μετά τα 10 έτη επιστρέφει όλη η κυριότητα στον επιχειρηματία και συνεχίζει την πορεία του. Άρα μιλάω για ομολογιακά δάνεια, ούτε έντοκα. Δεν υπάρχει τόκος, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα ποσοστό κέρδους ανάμεσα επιχειρηματία και κράτος. Με αποτέλεσμα αυτό είναι η ομολογιακή βάση να ξανασηκωθούν οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες. Οι συνεταιρισμοί και όταν πάντα. Είναι... Πρόεδρε, οπότε αναφερόμαστε σε μία ουσιαστικά μεταρρύθμιση της ίδιας της οικονομίας από μία οικονομία που βασίζεται στο χρέος και κοιτάει το χρέος σε μία οικονομία η οποία θα βασίζεται στην παραγωγή και στην ανάπτυξη των ίδιων των επιχειρήσεων που χρηματοδοτεί. Γιατί παρατηρούμε τώρα μια οικονομία η οποία βασίζεται στην δημιουργία συνεχώς καινούριου χρέους,
το οποίο φυσικά μετά από ένα σημείο δεν πληρώνεται, δεν υπάρχει ανταπόδοση και με σκοπό να πάρουν την επιχείρηση, την ιδιοκτησία, τη γη Ακριβώς. και ό,τι μπορεί να έχει ο άνθρωπος ο οποίος δανείστηκε. Άρα προσέξτε τώρα, τη στιγμή που υπάρχει ένα ομολογιακό δάνειο καθαρά επιχειρηματικό με συνεργατικότητα ανάμεσα κράτος-πολίτη, ουσιαστικά το κράτος ευθύνεται αν πέσει ο πολίτης έξω. Άρα ο επιχειρηματίας πολίτης, προστασία του είναι το ίδιο το κράτος. Αν το κράτος δεν προστατεύσει τις επιχειρήσεις του, τότε τι κάνουμε. Άρα λοιπόν, το τι ανάγκη υπάρχει και το τι βοήθεια θέλει, το κράτος θα είναι πάντα εκεί για να πάρει άτοπο χρήμα ώστε να στερεωθεί η επιχείρηση στα πόδια του. Άρα το κράτος στηρίζει και στερεώνει τις επιχειρήσεις του, οι οποίες είναι κρατικές για όλες τις ανάγκες των πολιτών και του ίδιου του κράτους. Από εκεί και πέρα. Δεν μπορεί το κράτος να ρίξει το εργοστάσιο του έξω, διότι ή να του πάρει τόκους ή να του στερήσει οτιδήποτε ανάγκες έχει. Φυσικά, κράτος συζητάμε ότι έχει πάρα πολλά χρήματα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα χρημάτων. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει μια ευθύνη. Άρα, είναι υπεύθυνο το κράτος να πάει η επιχείρηση καλά. Γιατί ουσιαστικά είναι και μέτοχος το κράτος σε αυτή την επιχείρηση, έως ότου ξεχρεώσει ο πολίτης και παραλάβει την επιχείρησή του. Άρα για μας δεν υπάρχει πτωχευμένη επιχείρηση. Υπάρχει μια κακοδιαχείριση παρακράτους. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ικανοί. Και έχουμε όλη την, όχι τη θέληση, αλλά και τη γνώση, να σηκώσουμε τον επιχειρηματία μαζί με το κράτος. Έτσι, δεν θα λέει το γαμημένο το κράτος, θα λέει ο επιχειρηματίας, με έκλεψε η εφορία, με έκλεψε εκείνο. Τι εφορία να πληρώσω, έχω χρωστά να πληρώσω την εφορία. Μόλις ξεχρεώσει όμως και πάρει ακριβώς τα χρόνια που πρέπει να ξεχρεώσει βάσει των μελετών, μετά θα αρχίσει να πληρώνει εφορία. Μέχρι να ξεχρεώσει δεν μπορεί να πληρώνει εφορία. Τι εφορία να πληρώσει. Εδώ πέθανε, πάει, έσβησε, έκλεισε. Άρα το κράτος μου έχει χάσει και τα 10 εκατομμύρια, έχει χάσει και τον επενδυτή και θα δημιουργήσει και εστία απόλωσης σε όλη την αγορά. Με το ομολογιακό που μπαίνει έτερος, άμα το θέλετε, είναι σαν να σου λέει, είναι μια ασφάλεια ότι το κράτος είναι δίπλα μου, καταλαβες. Ναι. Και ό,τι και να ζητήσω είμαι εδώ θα με στηρίξει. Και βέβαια σε στηρίζει επιχειρηματία μου αφού εσύ είσαι το κράτος. Το κράτος... Το στόχο και το σκοπό δεν μπορεί κανένας να μας το κλέψει. Γιατί ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και αν δεν ξέρουμε να μάθουμε.